διαδικασίες αυτεπάγγελτου συμψηφισμού για επιστροφές φόρου εισοδήματος με δεδομένες οφειλές εκτός ρύθμισης προετοιμάζεται να ενεργοποιήσει η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων. Ο νόμος δίνει τη δυνατότητα συμψηφισμών και με δεδομένες ρυθμισμένες οφειλές σε πρώτη φάση όμως αυτές αναμένεται να εξαιρεθούν. Θα μπορούμε εμείς οι λογιστές και οι φορολογούμενοι κατ' επέκταση, με τους κωδικούς του τάξης που έχουν, να μπαίνουν μέσα στο λογαριασμό τους και να κάνουν συμψηφισμούς των χρημάτων που βρίσκονται στον αέρα. Είτε γιατί έγινε λάθος από την τράπεζα, είτε για από λάθος ταυτότητα οφειλής, είτε για οποιοδήποτε άλλο λόγο και τα λεφτά αυτά είναι στον αέρα, θα μπορεί ο φορολογούμενος μέσω του τάξης και μέσω των κωδικών που έχει να κάνει τον συμψηφισμό. Έτσι, ο φορολογούμενος, ο οποίος για παράδειγμα δικαιούται επιστροφή φόρου 500 ευρώ. Αλλά έχει παράλληλη οφειλή ένφια 450 ευρώ, θα κληθεί να πληρώσει τη διαφορά των 50 ευρώ. Όταν κάποιος φορολογούμενος χρωστάει 500 ευρώ και είναι να πάρει 600 ευρώ επιστροφή, συμψηφίζονται τα 500 ευρώ με το χρέος του και θα δηλώνει μέσα τον λογαριασμό της τράπεζας για να μπουν τα υπόλοιπα 100 ευρώ. Αν όμως κάποιος χρωστάει 500 και είναι να πάρει 400, συμψηφίζονται τα 400 ευρώ μέσα και η διαφορά των 100 ευρώ θα κληθεί μέσω ταυτότητας οφειλής και μέσω τράπεζας να την καταβάλει στην τράπεζα. Τώρα, στο σχεδιασμό των αρμοδίων υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων είναι η ενημέρωση όλων των φορολογουμένων στους οποίους θα προχωρήσει αυτεπάγγελτο συμψηφισμός με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με το οποίο θα καλούνται να δουν στο προσωπικό τους λογαριασμό στο τάξης τη νέα εικόνα των οφειλών τους.